Ο πρόεδρος των Μπορκούτμων του Μιλητηρίου Κορινθίας Δήμος Λάσκας μίλησε στον τηλεοπτικό φακό για το θέμα των κρουαζιερόπλαιων, τονίζοντας ότι τα κρουαζιερόπλαια θα έρθουν σε λίγες ημέρες, καθησυχάζοντας έτσι τον κορινθιακό λαό αλλά και τους επιχειρηματίες. Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Κορίνθιους και ειδικά τους Κορίνθιους επαγγελματίες και εμπόρους ότι τα κρουαζιερόπλαια θα έρθουν εντός λίγων ημερών στην Κόρινθο. Και ο λόγος που δεν ήρθανε ήταν αρχές στις 4 Απριλίου ο Γερμανός υπεύθυνος των κρουαζιερών που διοργανώνουν ήρθε στην Κόρινθο. Και εκεί βρήκε ορισμένες ατέλειες στο λιμάνι που είχαν να κάνουν σε σχέση με την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών. Πιστεύουμε ότι αυτά θα διορθωθούν εντός των ημερών και έτσι τα κρουαζιερόπλια κατηγορηματικά, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, θα είναι εδώ. Είχα πει πριν από πολύ καιρό ότι επειδή είναι ένα ζωτική σημασία για τον εμπορικό κόσμο της Κορίνθου η έλευση των κρουαζιεροπλοίων, ότι αυτό πρέπει να τα αφήσουμε έξω από τις δημοτικές εκλογές. Δυστυχώς και από κάποιους δεν τηρήσαν και δεν εισακούστηκα, μάλιστα είχα παρακαλέσει τότε ότι πρέπει να μείνουν οπωσδήποτε έξω, γιατί οι ανάγκες αυτή τη στιγμή και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και οι επαγγελματίες έμποροι και η ανεργία που αυξάνεται με αλματώδη ρυθμό, γιατί με την έλευση των κρουαζιεροπλοίων θα υπάρξουν και κάποιες καινούργιες θέσεις εργασίας, ότι πρέπει να μείνουμε έξω. Ας το καταλάβουν έστω και την τελευταία στιγμή και ας προχωρήσουν γρήγορα οι απαραίτητες ενέργειες και τα έργα για να έρθουν τα κρουαζιερόπλια. Για άλλη μια φορά τονίζω, τα κρουαζιερόπλια θα έρθουν και θα έρθουν πολύ σύντομα. Ένα έχω να σας πω, ότι το μήνα Μάρτιο στην Καλαμάτα, που και εκεί δεν υπήρχε η κρουαζιέρα, 27 αφήξεις από 6 κρουαζιερόπλια δώσανε, για από ό,τι γνωρίζω και από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, πνοή και ζωντάνια στην αγορά της Καλαμάτας. Δεν πρέπει λοιπόν να χάσουμε καμία μέρα και κανένα μήνα.